Νομίζουμε ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρο το θέμα που συζητάμε σήμερα για τις εργασιακές συνθήκες και γενικότερα για τους όρους διαβίωσης, ειδικά αυτής της κατηγορίας των εκπαιδευτικών. Μια κατηγορία εκπαιδευτικών η οποία απαριθμεί χιλιάδες, οι οποίοι κάθε χρόνο, εδώ και πολλά πολλά χρόνια, 20-30 χρόνια, με μια βαλίτσα στο χέρι, περιπλανούνται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, προκειμένου να καλύψουν βεβαίως στοιχειώδεις, υπαρκτές, πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Προσλαμβάνονται στην καλύτερη περίπτωση το φθινόπωρο, ή μάλλον αρχίζουν να προσλαμβάνονται το φθινόπωρο, οι προσλήψεις μπορεί να συνεχίζονται και μέχρι την επόμενη άνοιξη, απολύονται το καλοκαίρι και βεβαίως τους είναι άγνωστο αν και πότε θα δουλέψουν την επόμενη χρονιά. Αυτοί οι εργαζόμενοι φυσικά τα χρόνια περνάνε, αρκετοί από αυτούς οι περισσότεροι και πολύ καλά έκαναν οικογένειες, έχουν παιδιά, τις οποίες τις εγκαταλείπουν φυσικά προκειμένου να πάνε να εργαστούν όπου τοποθετηθούν. Είναι εκπαιδευτικοί κακοπληρωμένοι και μάλιστα αρκετές φορές οι μισθοί τους δεν καταβάλλονται έγκαιρα, δεν έχουν πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και δεν δικαιούνται ούτε να αρρωστήσουν στη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς. Είναι εκπαιδευτικοί που με λίγα λόγια όλες οι κυβερνήσεις τους αντιμετωπίζουν ως εκπαιδευτικούς δεύτερης κατηγορίας, δυστυχώς, ακόμα και σε ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, κυρία Υπουργέ, στο ζήτημα της μητρότητας, στο ζήτημα της ανατροφής των παιδιών. Αυτοί λοιπόν οι εκπαιδευτικοί σήμερα έχουν φτάσει να είναι περίπου το 30% του συνόλου των εκπαιδευτικών. Περιπλανιούνται λοιπόν, όπως είπαμε, αυτοί οι αναπληρωτές, πραγματικοί νομάδες στη nomad land της ελληνικής εκπαίδευσης και αναπληρώνουν τον ίδιο στον εαυτό. Στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουν βεβαίως κάθε φορά ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα, γιατί δεν είναι εύκολο να μετακινηθεί κανείς από τη Βόρεια Ελλάδα στην Ισιωτική Ελλάδα, στην Νότια Ελλάδα. Τα εισιτήρια ξέρουμε που έχουν φτάσει. Εκεί όταν θα πάνε πρέπει να αρχίσει ο Γολγοθάς να βρουν ένα σπίτι, κάτι εξαιρετικά δύσκολο έως ανέφικτο σε πολλές περιπτώσεις. Θυμόμαστε όλοι σκηνές αναπληρωτών να κοιμούνται στα αυτοκίνητά τους τα προηγούμενα χρόνια, να δώσουν αν βρουν υπέρογκα ποσά για να νοικιάσουν ένα σπίτι και τέλος πάντων τα χρήματα μέχρι να πληρωθούν, αν έχουν, δεν τους φτάνουν και βεβαίως όλα αυτά καταλαβαίνετε πόσο συντελούν στο να έχουν μια, να βρίσκονται σε μια ηρεμία, σε μια ήρεμη ψυχική κατάσταση, έτσι ώστε να πάνε την άλλη μέρα στο σχολείο και να δουλέψουν με τα παιδιά. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, για να μην τα πολυλογούμε εδώ, τι θα κάνετε εσείς, τι θα κάνει το Υπουργείο σας, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί, οι εκπαιδευτικοί αυτοί, να έχουν το δικαίωμα της δωρεάν πρώτης μετακίνησης, λέμε εμείς, από την περιοχή τους εκεί που τοποθετούνται, να έχουν το επίδομα του ενοικίου, το επίδομα της θέρμανσης, να έχουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτησης σε φοιτητικές λέσχες όπου υπάρχουν, σε λέσχες αξιωματικών όπου υπάρχουν. Έλα, Γιάννη, κλείνε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Να εξισωθούν τα δικαιώματά τους, τα δικαιώματα των αναπληρωτών και των μόνιμων. Δεν μπορεί στα σχολεία, κυρία Υπουργέ, να υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων και βεβαίως να καλυφθούν όλα τα κενά στους εκπαιδευτικούς, θα πω και στη δευτερολογία μου, με τη μονιμοποίηση, γιατί αυτό είναι το αίτημα σήμερα, το ρεαλιστικό, το πραγματικό αίτημα. Ελάτε, κύριε Δελή, γιατί έχουμε νομοσχέδιο μετά. Ξεκινήσω ευχόμενοι σε εσάς χρόνια πολλά. Και α, ευχαριστώ πολύ. Και βιολογικά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο μας ενισχύει τα σχολεία μας με 11.700 μόνιμους διορισμούς στη γενική εκπαίδευση, τους πρώτους μετά από 12 ολόκληρα χρόνια. Και σε συνέχεια των περισσινών 4.500 στην ειδική αγωγή, τους πρώτους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με την υπαριθμό 88602 του 2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, καθορίστηκε ο αριθμός των εγκεκριμένων θέσεων που πρέπει να πληρωθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών κατά κλάδο, ειδικότητα ή ειδίκευση. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθορίστηκαν 6.200 θέσεις, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 4.960 θέσεις και στα μουσικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 540 θέσεις.
Όσον αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων αναπληρωτών και ορομήσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σύμβαση ιδιωτικού δικαιορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2021-2022, διατίθενται πιστώσεις με χρήση πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου μας για την πρόσληψη 4.700 αναπληρωτών και ορομήσεων εκπαιδευτικών, καθώς και ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού με διάρκεια απασχόλησης 10 μηνών, 47.000 πιστώσεις ανθρωπομηνών και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4821 του 2021 επιτρέπεται η χρήση πόρων από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου μας για την πληρωμή προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που θα προσληφθούν στο πλαίσιο της δράσης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση και διασπορά του COVID-19. Πέρα από αυτά, για κάθε σχολικό έτος, για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της Γενικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των σχολικών μονάδων και δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, διατίθενται πιστώσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις προσλήψεις των προσωρινών αναπληρωτών και ορμηστείων εκπαιδευτικών, δεν προβλέπεται, για την ακρίβεια δεν επιτρέπεται η μονιμοποίησή τους. Σε σχέση τώρα με τις προσλήψεις αναπληρωτών, σας ενημερώνω ότι στις 26/8 του 2021, δηλαδή πριν από την έναρξη του σχολικού έτους, πραγματοποιήθηκαν 20.345 προσλήψεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση, 29 εξ αυτών διατέθηκαν στη Σιμιτανίδιο, αλλά και στην ειδική αγωγή ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρου σημειωμένου ωραρίου σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαιορισμένου χρόνου. Και ελήφθησαν προφανώς σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου μας για το διδακτικό έτος 2021-2022. Στις 27/8 του 2021 έγιναν επιπλέον 222 προσλήψεις στους κλάδους ΠΕ05 Γαλλικής και ΠΕ07 Γερμανικής στην πρωτοβάθμια γενική εκπαίδευση. Έχουν δηλαδή συνολικά προσληφθεί 20.567 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι το Υπουργείο μας, με δράσεις μεριμνά για την πρόσληψη και την αύξηση των αναπληρωτών στα σχολεία μας και προβλέπεται απασχόληση αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης, για τη λειτουργία του ενιαίου τύπου του ολοήμερου δημοτικού σχολείου, λόγω της εισαγωγής της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση, για την υποστήριξη της αναβάθμισης της μουσικής εκπαίδευσης των μουσικών σχολείων, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, για την ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια, για την ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων, για την πληρωμή αναπληρωτών και ορομήσεων εκπαιδευτικών, αλλά και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, για την πληρωμή προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού και για την παράλληλη στήριξη. Θα απαντήσω και λεπτομερέστερα στη δευτερολογία μου. Την πρωτολογία της κυρίας Υπουργού υπήρξαν ορισμένες απαντήσεις, όχι βέβαια στα ζητήματα που θέσαμε, απόλυτα, θα επιμείνουμε σε αυτά. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτές οι ελαστικές σχέσεις εργασίας στο δημόσιο που ξεκινούν το 1990 και επίσημα, αν και στην εκπαίδευση οι αναπληρωτές είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, αλλά κάλυπταν τις ανάγκες που πραγματικά υπήρχαν αν ένας εκπαιδευτικός είχε ένα πρόβλημα υγείας σοβαρό, για μία εγκυμονούσα, ήταν λίγες εκατοντάδες αυτοί. Για να δείτε πόσο έχει προχωρήσει το φαινόμενο, πόσο έχει εισχωρήσει μάλλον το φαινόμενο της ευελιξίας της αναπλήρωσης στην εκπαίδευση, να σας πω ότι το 2010 οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ήταν 8% επί του συνόλου και σήμερα προσεγγίζουν το 30% μέσα σε 10-11 χρόνια. Δηλαδή έχουμε κυριολεκτικά εκτόξευση, έχουμε τριπλασιασμό και άνω των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Εν τω μεταξύ, από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν συνταξιοδοτηθεί περίπου 45.000 με 50.000 εκπαιδευτικοί. Αυτό λένε τα στοιχεία. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βεβαίως πρέπει να αναπληρωθούν. Και αντί να αναπληρωθούν με μόνιμους διορισμούς, αναπληρώνονται με τους εκπαιδευτικούς. Γι' αυτό έχουμε την εκτόξευση, αν θέλετε, έχουμε τη διεύρυνση αυτού του φαινομένου της αναπλήρωσης. Βεβαίως η εργασία του αναπληρωτή, η ελαστική αυτή εργασία, είναι προτιμητέα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στην εκπαίδευση και για λόγους οικονομικούς. Κοστίζουν λιγότερο στο κράτος,
με την ιδιότητα του αναπληρωτή, μάλλον αυτή η σχέση εργασίας προσθέτει περισσότερους ελαστικά εργαζόμενους εκπαιδευτικούς. Έχουμε αύξηση της ευάλωτης εργασίας. Είναι προτιμητέα σε κάθε περίπτωση και γι' αυτό βλέπουμε να επεκτείνεται μάλιστα η κυβέρνησή σας, κύριε Υπουργέ. Έχει αξιοποιήσει ακόμα και την πανδημία για να φέρει ακόμα μία μορφή ελαστικής εργασίας στους εκπαιδευτικούς ανάμεσα στις τόσες που υπάρχουν. Υπάρχουν αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, αναπληρωτές κανονικού ωραρίου, αναπληρωτές που πληρώνονται από το ΕΣΠΑ. Τώρα φέρεται και τους αναπληρωτές της τρίμηνης απασχόλησης. Έχουμε δηλαδή ποικιλία εργασιακών ελαστικών σχέσεων. Είπατε για τους διορισμούς και θέλω να σταθώ εδώ. Μιλήσατε για 11.700 διορισμούς. Η αριθμή είναι αμήλικτη, κυρία Υπουργέ. Πέρυσι η κυβέρνησή σας προσέλαβε 52.000 αναπληρωτές. Φέτος το καλοκαίρι βγήκαν στη σύνταξη 8.000 εκπαιδευτικοί. 60.000 λοιπόν είναι οι εκπαιδευτικοί που είναι ανάγκη να προσληφθούν φέτος στην εκπαίδευση, έπρεπε να έχουν ήδη προσληφθεί. Έχετε διορίσει 11.700, 12.000 θα πω εγώ. Συν 25.000 αναπληρωτές που πήρατε στην πρώτη φάση μας κάνουν 37.000. Άρα σήμερα υπάρχει ανάγκη, αυτό λένε τα μαθηματικά, η απλή αριθμητική μάλλον, υπάρχει ανάγκη για άλλους 23.000 εκπαιδευτικούς για να λειτουργήσουν στοιχειωδώς όπως πέρυσι. Συνεπώς τα κενά παραμένουν. Γι' αυτό και λέμε ότι το αίτημα στην πραγματικότητα που είναι επίκαιρο σήμερα είναι η μονιμοποίηση όλων αυτών που εργάζονται ως αναπληρωτές, γιατί στην ουσία αναπληρώνουν τον εαυτό τους και αναπληρώνουν τα κενά από τη φυγή στη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών. Είπατε ότι σας εμποδίζει το Σύνταγμα, το άρθρο 103. Ξέρετε, θα το ξαναπούμε, μας θυμίζεται τον Πατροκτόνο, ο οποίος την ώρα που δικάζεται ζητά την επίοικια του δικαστηρίου γιατί έμεινε ορφανός. Εσείς το ψηφίσατε, κυρία Υπουργέ, το άρθρο 103, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με το ΚΙΝΑΛ. Το 2001, θυμίζω. Και από τότε επιμένετε εδώ και 20 χρόνια, όπως επιμείνατε και στην πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματος, να μην το αλλάζετε. Και έρχεστε μετά και το επικαλείστε ότι δεν μπορείτε να τους μονιμοποιήσετε. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε ότι και πάλι μπορείτε να τους κάνετε συμβάσεις αορίστου χρόνου, αν θέλετε. Είναι πολιτική σας επιλογή να μην το κάνετε. Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω, είναι πολιτική σας επιλογή να μην δίνετε. Ξέρετε, για να τα στοιχεία λένε, μελέτες που έχουν δημοσιευτεί σε εκπαιδευτικά site λένε ότι για να λέτε, κύριε Δελήμο, ελάτε, αυτό, βοηθήστε, κύριε Πρόεδρε, λίγο τη διαδικασία. Για να διοριστούν 50.000 εκπαιδευτικοί, θα χρειαστούν λιγότερο από ένα δις. Εσείς δεν το δίνετε αυτό, το λιγότερο από ένα δις. Προτιμάτε να δίνετε πάνω από 4 δις. Φέτος μάλιστα δώσετε πάνω από 6 δις για τις νατοικές δαπάνες. Είναι επιλογές. Ωραία. Τι να κάνουμε, εντάξει, και αυτά σας χαρακτηρίζουν. Πάντως το αίτημα για τη μονιμοποίησή τους και κυρίως το αίτημα για την εξήγηση των δικαιωμάτων τους, με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, παραμένει, εντάξει, και θέλουμε μια απάντηση γι' αυτό.